Οι Ισραηλινές αρχές κατέσχεσαν κάμερα και συναφή εξοπλισμό που άνοιξε στο Associated Press στο Νότιο Ισραήλ με την κατηγορία ότι παρήχε υλικό στο ειδησογραφικό δίκτυο Al Jazeera και κατά συνέπεια παραβίασε ένα νέο νόμο του κράτους που αφορά στα μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα Associated Press, φορείς του Υπουργείου Υποκοινωνιών του Ισραήλ μετέβησαν στο σημείο που είχε τοποθετηθεί ο εξοπλισμός του AP στην πόλη Σντερότ και τον κατέσχεσαν, αποστέλλοντας στο πρακτορείο ειδήσεων ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Υπουργό Επικοινωνιών της χώρας, το οποίο αναφέρονταν ότι παραβίαζε τον νόμο ξένων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της χώρας. Της κατάσχεσης προηγήθηκε την Πέμπτη προφορική εντολή να σταματήσει ζωντανή μετάδοση, κάτι που το ειδησογραφικό δίκτυο αρνήθηκε να εφαρμόσει. Το Υπουργείο Επικοινωνιών του Ισραήλ ανακοίνωσε το περιστατικό. Σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση και τις οδηγίες του Υπουργού Επικοινωνιών, το Υπουργείο Επικοινωνιών θα συνεχίσει να λαμβάνει όποια μέτρα επιβολής απαιτούνται για τον περιορισμό των εκπομπών που βλάπτουν την ασφάλεια του κράτους. Τα Associated Press καταδίκασε αυτή την κίνηση, κατηγορώντας την Ισραηλινή κυβέρνηση για κατάχρηση του νόμου που επικαλείται και λέγοντας πως το Al Jazeera είναι μεταξύ χιλιάδων πελατών που λαμβάνουν ζωντανές ροές βίντεο από το πρακτορείο. Το Associated Press καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης να κλείσει το μακροχρόνιο live feed μας που δείχνει εικόνα της Γάζας και να αρπάξει εξοπλισμό του AP, δήλωσε η Λορίν Ιάστον, αντιπρόεδρος εταιρικής επικοινωνίας του ειδησογραφικού οργανισμού. Το κλείσιμο δεν βασίστηκε στο περιεχόμενο της ροής, αλλά σε μια κατάχρηση από την Ισραηλινή κυβέρνηση του νέου νόμου για τους ξένους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της χώρας. Προτρέπουμε τις Ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν τον εξοπλισμό μας και να μας επιτρέψουν να επαναφέρουμε άμεσα τη ζωντανή ροή μας, ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή τη σημαντική οπτική δημοσιογραφία σε χιλιάδες μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο, συνεχίζει την ανακοίνωσή της. Όπως είναι γνωστό, το Ισραήλ έχει ήδη διακόψει τη δραστηριοποίηση και τη μετάδοση του Al Jazeera βάσει του ίδιου νόμου. Αναφορικά στο ζήτημα του Al Jazeera και το Associated Press, πιθανολογείται ότι θα μπορούσε το Ισραήλ να προετοιμάζει επικείμενες στρατιωτικές ενέργειες στη Γάζα, που δεν θα ήθελε να γίνουν αντιληπτές εκ των προτέρων. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.